εργάζομαι με πεντάμινη σύμβαση στο Δήμο Χαλκιδαίων, ναι. Η οποία λύγει σε λίγες μέρες και μαζί με άλλους εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ίδιο εργασιακό καθεστώς, ναι. Ήρθαμε να διεκδικήσουμε από το Δήμο την έκδοση ενός ψηφίσματος το οποίο θα καταδεικνύει ότι οι εργαζόμενοι αυτοί εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ώστε αυτό να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πίεσης προς το Υπουργείο για μια επέκταση της σύμβασης αυτής, ώστε τουλάχιστον οι εργαζόμενοι που θα απολυθούν να δικαιούνται επίδομα ενεργείας, γιατί αυτή τη στιγμή, λόγω του ότι η σύμβαση λύγει ακριβώς στους 5 μήνες, δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Λάβατε κάποια απάντηση από τον Δήμαρχο? Λάβαμε την απάντηση ότι αυτό το ψήφισμα θα εκδοθεί, αλλά είναι θέμα του Υπουργείου. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα που χρειάζεται πίεση και αγώνα. Εσύ, Θοδωρή, εργάζεσαι στο Δήμο? Ναι, στο Τμήμα Πληροφορικής. Ναι. Είναι απόφυτος πληροφορικής. Μάλιστα. Και τώρα λύγει η σύμβασή σου, έτσι? Μάλιστα. Και ο Δήμαρχος δεν σου έδωσε κάποια απάντηση? Έριξε τις ευθύνες μάλλον στην κυβέρνηση. Ναι, προφανώς. Γιατί και από ό,τι είπε, είναι πρόγραμμα το οποίο επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορεί με ευθύνη του Δήμου να επεκταθούν ή να βρεθούν νέα κονδύλια.